πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Γέροντα, άλλοι νιώθουν σιγουριά ότι θα σωθούν και άλλοι αμφιβάλλουν. Ποια είναι η πιο σωστή τοποθέτηση? Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που κι αν ο Θεός δεν του δώσει τον παράδεισο, να μην τον πειράξει. Πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι σήμερα ζούμε, αύριο μπορεί να φύγουμε και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάμε κοντά στον Χριστό. Όσοι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να γνωρίσουν τη ματαιότητα αυτής της ζωής, έλαβαν το μεγαλύτερο χάρισμα και δεν είναι ανάγκη να αποκτήσουν το διορατικό χάρισμα για να προβλέπουν τα μέλλοντα, διότι αρκετό είναι κανείς να προβλέψει, να μεριμνήσει για τη σωτηρία της ψυχής του και να λάβει τα καλύτερα πνευματικά μέτρα για να σωθεί. Να, βλέπεις, ο Χριστός είπε, «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει όλος ο κόσμος». Πόση αξία δηλαδή έχει μια ψυχή? Γι' αυτό η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, γέροντα, δεν πρέπει να έχει κανείς την ελπίδα της σωτηρίας και το φόβο της κολάσεως? Αν έχει την ελπίδα της σωτηρίας, δεν θα έχει το φόβο της κολάσεως. Και για να έχει ο άνθρωπος την ελπίδα της σωτηρίας, θα είναι κάπως τακτοποιημένος. Τον άνθρωπο που αγωνίζεται με φιλότιμο όσο μπορεί και δεν έχει διάθεση να κάνει αταξίες, αλλά πάνω στον αγώνα του νικέται, νικάει, νικέται, νικάει, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Αν έχει λίγη διάθεση να μην λυπήσει το Θεό, θα πάει στον παράδεισο με τα παπούτσια. Ο φύσιο αγαθός Θεός θα τον σπρώξει προς τον παράδεισο σκανδαλωδός. Θα οικονομήσει να τον πάρει την ώρα που βρίσκεται σε μετάνοια. Μπορεί σε όλη του τη ζωή να παλεύει, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Θα τον πάρει στην καλύτερη ώρα. Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός μας? Δεν είναι στενή η πύλη του Παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στον Χριστό και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα, όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με ένα ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για τον Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας
και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας πάνω στον άλλο και δεν αντέχω. Α, θα σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις. Θα τη δεχτείς? Ναι, βεβαίως. Η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με το διάβολο. Τι γελάς? Δεν σου αρέσει αυτή η λύση, ε? Κοίταξε να σου πω. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Ναι, γέροντα, αλλά σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχω μετά διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτά είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι αυτό, ο πειρασμός, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορεί να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω? Πάω και μπερδεύω τις κλωστές τις μοδίστρες στους τσαγκάριδες και τους κάνω να θυμώνουνε», απάντησε. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα, όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά, παιδικά πράγματα. Οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς σαν ένα κούτσουρο. Γιατί, γέροντα, ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μια σειρά στον αγώνα μου και ξεκινάω με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα ξεχνιέμαι? Δεν ξέρεις γιατί? Αυτό το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μια αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη και αν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει όλο κόντρα στο διάβολο, φυσικά με διάκριση, και να τον παρακολουθεί και κάποιος έμπειρος πνευματικός. Έναν άνθρωπο, γέροντα, που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του, τον πολεμάει ο Σατανάς. Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία πνευματική. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο με πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χοντρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χοντρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει αρχάριο και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος στην ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν και στην μελαγχολία ή ακόμη η Θεός φυλάξει και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στον πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Τον αναπαύει με το λογισμό: «Το κεφάλι σου πονάει? Είσαι αδιάθετος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει κι αν δεν σηκωθείς για προσευχή». Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή για να τον ρίξει στην υπερηφάνεια ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του, ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά του όπλα και να παραδοθεί πιο πολύ ο πρώην αγωνιστής. Το σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο και τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις
πόσοι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία, άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται. Με αϊπνίες, παίρνουν χάπια, βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δει σήμερα ισορροπημένο άνθρωπο. Οι άνθρωποι έγιναν μπαταρίες. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Και όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται δαιμονικές επιδράσεις. Έχουν ένα δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία πάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια, είτε κοπέλες, είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα γαλήνιο βλέμμα. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο. Πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Είπα σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και να τα καταπιεί μετά χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος, όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι, αναισθησιολόγο, για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα ανέστητο και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει και τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει η ένεση αναισθησίας και ξεχνάμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε ύβριστήνε, χλεβαστήνε και τα λοιπά. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε. Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Δεν προσέχουμε. Δεν σας έχω πει παραδείγματα? Πιο παλιά στην Κόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν θέλανε να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πηγαίνανε 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο για να αγοράσουν, παραδείγματος χάρη, ένα άλογο. Γιατί τότε αν κανείς είχε ένα άλογο μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με τα άλογο κάποιου άλλου και όργωνε.
Μια φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο για να αγοράσει ένα άλογο να οργώνει τα χωράφια του και να μην μπεδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον βλέπει ένας Εβραίος, τον τραβάει μέσα. «Παίρνα μέσα μπάρμπα, έχω καλό πράγμα». Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχιζε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια, τα έπαιρνε, τα τίναζε. «Πάρτο», του λέγε, «είναι καλό για τα παιδιά σου, θα σου το δώσω και πιο φτηνό». Έφευγε από τον ένα, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλο. «Έλα μπάρμπα, έλα», του λέγε ο Εβραίος, «θα σου δώσω πιο φτηνό». Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε, ζαρίστηκε το τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο, σου λέει, κατέβασε ο άνθρωπος τα τόπια, τα άπλωσε για τα παιδιά του πιο φθηνό. Έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και αγόρασε ένα τόπι πανί, αλλά και αυτό ήταν χωνεμένο. Μα και ένα τόπι πανί τι να το κάνει. Και ένας πλούσιος δεν θα έπαιρνε ένα τόπι πανί, θα έπαιρνε όσο του χρειαζόταν. Τελικά γύρισε στο σπίτι του και με ένα τόπι σάπιο ύπασμα. «Πού είναι το άλογο?», τον ρωτάνε οι δικοί του. «Να, έφερα ύφασμα για τα παιδιά», λέει. «Αλλά τι να το κάνουμε τόσο ύφασμα. Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα και άλογο δεν πήρε παρά ένα τόπι πανί χωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια, να δυσκολεύεται για να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα, θα ψώνιζε και λίγα πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτωνόταν να σκάβει πάλι με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Σαν τον πονηρό έμπορο. Σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές και τελικά σε καταφέρνει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις, αν δεν προσέξεις. Σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα χρόνια σου. Προσέξτε, γιατί ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα το καταλάβει, θα την αχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει έναν πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή στον Πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α, έμπνευση», λέει την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος τη συζήτηση με το λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «μεταφόβου» και τότε καταλαβαίνει ότι τελείωσε η Θεία Λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. «Να, εδώ, στο ναό». Πηγαίνει η εκκλησάρισσα να ανάψει τα κεριά στον Πολυέλαιο. Και έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρά παιδάκια χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Α, τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο. Αλλά για τους μεγάλους... Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μια αδελφή να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά τους άλλους. Ακούνε κριτς, κριτς, κριτς. Τι γίνεται, λένε, και φεύγει ο νους από τον Θεό. Και χαίρεται τότε το ταγκαλάκι. Γι' αυτό να προσέχουμε. Να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λατρείας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμιά ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο από το οποίο θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα ή κάποιος θα βήξει και θα αποσπαστεί η προσοχή τους και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το ταγκαλάκι. Αν βλέπατε το διάβολο πώς κινείται,
Δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το πάνι για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει και στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι στη σκήτη, να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. «Ε, πάτερ, από πού να μπούμε», φωνάζει αυτός που ήρθε. «Πάρτε λουκούμια και νερό και λάτε από εκεί», τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από που είσαι και τα λοιπά. Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή. Να ξαναπώ ο Φερρυππίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ φωνάζει από κάτω άλλος. «Ε, πάτερ Παΐσιε, πού μένεις, από εδώ είναι η πόρτα». «Άντε πάλι να ξανασηκωθώ». Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο. Μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Λέω σε έναν «εσύ κάθισε εκεί» και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. «Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου». 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια να δημιουργούν σκηνές. Τι κάνει ο πειρασμός. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Και πώς γέροντα, πώς θα μάθει να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τσομπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατί παρακολουθούν τα σύννεφα, τον αέρα και ξέρουν. Πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ο κόσμος εύκολα επηρεάζεται και προς το καλό και προς το κακό. Προς το κακό όμως επηρεάζεται πιο εύκολα, γιατί εκεί κανοναρχεί και ο διάβολος. Πες ένα λόγο χάρη να κόψει το τσιγάρο για τη βλάπτη. Μόλις θα αποφασίσει να το κόψει, θα πάει ο διάβολος και θα του πει «Εκείνο το τσιγάρο έχει λιγότερο φαρμάκι, το άλλο έχει φίλτρο και καθαρίζει. Κάπνεις από εκείνα, δεν θα σε βλάψουν». Θα του βρει δηλαδή μια δικαιολογία για να μην το κόψει. Θα του βρει μια λύση. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας βρει ένα σωρό δικαιολογίες. Και εκείνο το τσιγάρο που του προτείνει μπορεί να τον βλάψει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε δική μας θέληση. Και αν κανείς δεν κόψει τα κουσούρια του όταν είναι ακόμα νέος, μετά είναι δύσκολο να τα κόψει.
Γιατί όσο περνάει η ηλικία, εξασθενεί και η θέληση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει «Εν το θέλειν και το μη θέλειν, κείτε το παν». Δηλαδή όλα εξαρτώνται από το αν θέλει ή αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση. Ο Θεός είναι φύση αγαθός και θέλει πάντοτε το καλό μας. Χρειάζεται όμως να το θέλουμε κι εμείς. Γιατί ο άνθρωπος πετά πνευματικά με δύο φτερούγες. Με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός τη μια φτερούγα τη δική του θέληση μας την έχει κολλήσει μόνιμα στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει τη φτερούγα την ανθρώπινη που ισορροπεί με τη θεϊκή φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και τουμπάρει. Ξαναπροσπαθεί λίγο και πάλι τούμπα. Γέροντα, καλλιεργείται η θέληση. Δεν έχουμε πει ότι όλα καλλιεργούνται. Θέληση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από τον Θεό να του αυξήσει τη θέληση και ο Θεός τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και αυτή θα είναι εξασθενημένη. Οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Ας υποθέσουμε ένα πουλί έχει τη μία φτερούγα του γερή, αλλά παραμελεί την άλλη. Της πέφτουν μερικά φτερά και μετά δεν μπορεί να πετάξει σωστά. Η μία φτερούγα δουλεύει καλά, η άλλη όμως είναι σαν τη σπασμένη τσατσάρα. Την κουνάει το πουλί, αλλά μπαίνει αέρας ενδιάμεσα, δεν μπορεί να πετάξει καλά. Πετάει λίγο και μετά κάνει τούμπες. Πρέπει να έχει ακέραιη και αυτή τη φτερούγα για να μπορεί να πετάει. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλω να πω. Πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση, αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά, πνευματικά. Γιατί το ταγκαλάκι τι κάνει? Πάει σιγά σιγά και τραβάει από την ανθρώπινη φτερούγα πρώτα κανένα μικρούτσικο φτερό, ύστερα κανένα λίγο μεγαλύτερο και αν δεν προσέξει ο άνθρωπος του βγάζει και ένα μεγάλο, οπότε πάει να πετάξει και δεν μπορεί. Και αν τυχόν του τραβήξει μερικά φτερά, τότε όταν πάει να πετάξει μπαίνει και αέρα στη φτερούγα που της λείπουν τα φτερά και κάνει τούμπες. Βέβαια η θεϊκή φτερούγα είναι πάντα γεμάτη, συμπληρωμένη, δεν της λείπουν φτερά. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να τα τραβήξει, να τα βγάλει. Είναι θεϊκή. Να προσέχει ο άνθρωπος να μην αμελήσει και του βγάλει ο διάβολος κανένα φτερό από τη δική του φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, η αδιαφορία, τότε εξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Αχρηστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όμως όταν έχει θέληση, έχει δηλαδή και τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Δηλαδή γέροντα, τι είναι ακριβώς αυτό το πέταγμα? Εννοείται να θέλω να προοδεύσω πνευματικά, να θέλω τη σωτηρία μου? Ναι βρε παιδί μου, όταν λέω πέταγμα εννοώ την άνοδο την πνευματική. Δεν εννοώ να πετάξω και να ανέβω σε κανένα κυπαρίσι. Είχατε πει γέροντα ότι μπορεί να οργώνει κανείς, να σπέρνει, να κάνει όλες τις σχετικές διαδικασίες και να μην βγάζει ούτε το σπόρο. Ναι έτσι είναι. Άμα δεν προσέχει κανείς, του κλέβει τον κόπο του ο διάβολος. Ενώ αν προσέχει και παίρνει στα ζεστά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του, αγωνίζεται, προκόβει, καρποφορεί, τρέφεται πνευματικά και χαίρεται αγγελικά. Γέροντα, ανησυχώ όταν λέτε ότι θα περάσουμε δύσκολα χρόνια. Εσείς να είσαστε αγαπημένες, μονιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά, να έχετε παλικαριά
να είσαστε σαν ένα σώμα και να μην φοβάστε τίποτα. Βοηθάει μετά ο Θεός να καλλιεργήσετε την αγάπη, την πνευματική, να έχετε τέτοια αγάπη που έχει η μάνα για το παιδί, να υπάρχει η αδελφοσύνη και η θυσία μεταξύ σας. Θα περάσουμε βέβαια σιγά σιγά δύσκολες μέρες. Φυσικά εμείς οι μοναχοί φεύγουμε από τον κόσμο, αφήνουμε γνωστούς, συγγενείς, για να μπούμε στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Οι λαϊκοί όμως επιβάλλεται να έχουν σχέσεις με γνωστούς και συγγενείς που ζουν πνευματικά για να βοηθούνται. Ο χριστιανός που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο βοηθιέται όταν έχει σχέσεις με πνευματικούς ανθρώπους. Όσο πνευματικά και να ζει κανείς, έχει ανάγκη, ιδίως την εποχή που ζούμε, από την καλή πνευματική συντροφιά. Η επαφή με πνευματικούς ανθρώπους πολύ τον βοηθάει, περισσότερο και από την πνευματική μελέτη, διότι αυτή η χαρά του πνευματικού συνδέσμου του δίνει όρεξη μεγάλη για να αγωνίζεται πνευματικά. Ακόμη και στην εργασία, σε μια δημόσια υπηρεσία, καλά είναι να γνωρίζονται μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι για να αλληλοβοηθούνται. Μπορεί, ας υποθέσουμε, να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα μεταξύ συναδέλφων, να χρειάζονται αλληλοσυμπαράσταση και να διστάζει ο ένας να μιλήσει στον άλλο, αν δεν γνωρίζονται. Γέροντα, όταν ένας αρνηθεί να μας εξυπηρετήσει σε κάποια ανάγκη μας, είναι σωστό να δυσκολευόμαστε να του ξαναζητήσουμε κάτι που θα χρειαστούμε? Όχι, όχι, δεν πρέπει. Ίσως τότε να μην είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει. Είναι σαν να μου ζητάς ένα σταυρουδάκι και σου το δίνω. Άλλη φορά μου ζητάς, αλλά δεν έχω να σου δώσω και δεν σου δίνω. Εγώ ύστερα αγοράζω σταυρουδάκια για να έχω να δίνω. Και έρχεσαι εσύ και δεν μου ζητάς, ενώ εγώ περιμένω μια ευκαιρία για να τα μοιράσω. Σήμερα οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πολυκατοικία και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Πιο παλιά υπήρχε η γειτονιά που βοηθούσε τους ανθρώπους να γνωριστούν και σε μια ανάγκη στήριζε ο ένας τον άλλο. Πήγαινε, ας υποθέσουμε, ένας κάπου με το κάρο και συναντούσε στον δρόμο ένα γνωστό του. «Από πού έρχεσαι, πού πας?» τον ρωτούσε. «Προς τα εκεί πάω κι εγώ, ανέβα να πάμε μαζί». Ή άλλος, αν είχε πρόγραμμα να πάει κάπου με το άλογο, το έλεγε και στον γείτονα και το ρωτούσε. «Εσύ πού θες να πας? Αν μπορείς να περιμένεις, σε 3 ώρες φεύγω με το άλογο και μπορώ να σε πάρω μαζί μου». Ή «αύριο θα φύγω για εκεί, έλα από το σπίτι να κοιμηθεί σε εμάς, να φύγουμε συντροφιά νωρίς το πρωί». Σκέφτονταν οι άνθρωποι τον άλλο και όταν μπορούσαν να κάνουν μια εξυπηρέτηση δεν την απέφευγαν. Είχαν την καλή περιέργεια και ρωτούσαν για να εξυπηρετήσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και από χωριό σε χωριό είχαν γνωστούς. Γέροντα, τι βοηθάει να δεθούν πνευματικά οι άνθρωποι στις μέρες μας και να μην θέλουν να δεθούν οι πνευματικοί άνθρωποι? Θα τους αναγκάσει ο διάβολος να δεθούν. Ο διάβολος με την πολύ του κακία κάνει το μεγαλύτερο καλό σήμερα στον κόσμο. Γιατί, ας πούμε, ένας πατέρας που είναι πιστός και θέλει λόγου χάρη να κάνει φροντιστήριο στα παιδιά του, θα είναι αναγκασμένος να βρει ένα καλό και πιστό δάσκαλο για να βάλει στο σπίτι του. Ένας δάσκαλος πάλι που είναι πιστός και θέλει να κάνει φροντιστήριο σε παιδιά, γιατί δεν διορίστηκε ακόμη, θα ζητάει να βρει μια οικογένεια καλή για να νιώθει ασφάλεια. Ή ένας τεχνίτης που ζει πνευματικά, είτε ελαιοχρωματιστής, είτε ηλεκτρολόγος, θα ψάξει να βρει να δουλέψει σε μια καλή οικογένεια, ώστε να νιώθει άνετα, γιατί σε ένα κοσμικό σπίτι θα βρίσκει τον πελά του. Ένας χριστιανός νοικοκύρης πάλι θα ψάχνει να βάλει στο σπίτι του έναν καλό τεχνίτη που να είναι και πιστός άνθρωπος. Έτσι θα ψάχνει και ο ένας και ο άλλος να βρει έναν πνευματικό άνθρωπο για να μπορεί να συνεργαστεί. Σιγά σιγά λοιπόν θα γνωριστούν μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα και από όλες τις επιστήμες. Και έτσι τελικά ο διάβολος με την κακία του, χωρίς να το θέλει, κάνει καλό. Χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Θα χωρίσουν λοιπόν τα πρόβατα από τα γίδια και θα ζουν ως μία πίμνη εις ποιμήν. Και βλέπεις, άλλοτε στα χωριά είχαν τσομπάνο και ο κάθε χωρικός έδινε τα πρόβατα ή τα γίδια που είχε, άλλος 5, άλλος 10, και βασκούσαν πρόβατα και γίδια μαζί. Γιατί τα γίδια τότε ήταν φρόνημα, δεν χτυπούσαν με τα κέρατά τους τα πρόβατα.
Τώρα και τα γίδια γρύψαν και χτυπούν άσχημα τα πρόβατα του Χριστού. Τα πρόβατα πάλι ψάχνουν καλό βοσκό και κοπάδι μόνο από πρόβατα. Γιατί έτσι που έγινε ο κόσμος είναι μόνο για όσους ζουν στην αμαρτία. Γι' αυτό θα χωρίζονται οι άνθρωποι και θα ξεχωρίσουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Όσοι θα θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή, σιγά σιγά δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτό τον κόσμο. Θα ψάχνουν να βρουν τους ομοίους τους, ανθρώπους του Θεού, να βρουν πνευματικό και να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την αμαρτία. Και αυτό το καλό το κάνει τώρα ο διάβολος με την κακία του, χωρίς να το θέλει. Έτσι βλέπουμε όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στα χωριά. Άλλους να τρέχουν στα ανταούλια, στα μπουζούκια, να ζουν αδιάφορα και άλλους να τρέχουν στις αγρυπνίες, στις παρακλήσεις, στις πνευματικές συγκεντρώσεις και οι άνθρωποι αυτοί είναι δεμένοι μεταξύ τους. Στα δύσκολα χρόνια δημιουργείται μια αδελφοσύνη πολύ δυνατή. Στο πόλεμο 2 χρόνια ζήσαμε μαζί οι στρατιώτες στη διλοχία και ήμασταν περισσότερο δεμένοι και από αδέρφια επειδή ζήσαμε όλοι μαζί τις δυσκολίες, τους κινδύνους. Ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι που ένας τον άλλο τον έλεγε αδελφό. Αυτοί ήταν κοσμικοί άνθρωποι με κοσμικά φρονήματα και όμως δεν ήθελε να χωριστεί ο ένας από τον άλλο. Ούτε Ευαγγέλιο είχαν διαβάσει, ούτε πνευματικά βιβλία. Είχανε την απλή κοσμική μόρφωση με την καλή έννοια. Αλλά είχανε το μεγαλύτερο απ' όλα, την αγάπη, την αδελφοσύνη. Τώρα τελευταία πέθανε ένας συστρατιώτης μας και μαζεύτηκαν στην κηδεία του οι άλλοι από όλα τα μέρη. Ήρθε και εδώ προημερών ένας συστρατιώτης μου να με δει. Πώς με αγκάλιασε. Δεν μπορούσα να βγω από τα χέρια του. Τώρα πολεμάμε με το διάβολο. Γι' αυτό, παιδιά μου, κοιτάξτε να αδελφωθείτε πιο πολύ. Έτσι θα συμβαδίσουμε όλοι μαζί στο δρόμο που χαράξαμε, στο απότομο μονοπάτι της ανηφόρας για το γλυκί Γολγοθά. Ακούσατε την εκπομπή «Πνευματική αφύπνιση». Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.